Καλημέρα κύριε καθηγητά, Δημήτρη Τσεραγγίδη. Ήθελαμε να σας ρωτήσουμε, ξέρουμε ότι είχατε πρόσκληση να πάτε στη Ρουμανία σε ένα συνέδριο. Η πρόσκληση ήταν από τον κύριο γιατρό Παύλ Κυρίλα, που είναι γιατρός ομοιοπαθητικής. Θέλουμε να ξέρουμε εάν συμμετείχατε σε αυτό το συνέδριο ή όχι, και αν ναι, γιατί ναι, και εάν όχι, γιατί όχι. Ευχαριστώ για το ερώτημα, επειδή χρήζει μιας απαντήσεως. Εγώ προσκλήθηκα μαζί με τον πατέρα Γεώργιο Μεταλλινό να μεταβώ σε ένα συνέδριο το οποίο δεν εγνώριζα εκ των προτέρων ότι επρόκειτο για διοργανωτές που ήσαν ομοιοπαθητικοί. Όταν το πληροφορήθηκα λοιπόν, δήλωσα ότι δεν προτίθεμαι να πάω σε αυτό το συνέδριο και ο πατήρ Γεώργιος επίσης δεν θέλησε να συμμετάσχει. Το περίεργο είναι ότι όπως πληροφορήθηκα στη συνέχεια, φέρομαι μαζί με τον πατέρα Γεώργιο ότι λάβαμε μέρος σε αυτό το συνέδριο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πληροφορήσω ότι δεν λάβαμε μέρος για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Βεβαίως εγώ ομιλώ για λογαριασμό μου, για την δική μου τοποθέτηση. Δεν είναι ότι δεν μπορούσαμε να πάμε, αλλά γιατί δεν θέλαμε να πάμε στο συγκεκριμένο συνέδριο. Είμαστε προσωπικά, είμαι τοποθετημένος αρνητικά στο βαθμό που γνωρίζω τα σχετικά με την ομοιοπαθητική. Επειδή η ομοιοπαθητική επεκτάθηκε και στον χώρο των θρησκευομένων και της Εκκλησίας και επειδή χρησιμοποίησαν και κάποια επιχειρήματα υπέρ αυτών, ότι δηλαδή η βασική τους θέση το όμοιο θεραπεύεται δια του ομοίου, υπάρχει το επιχείρημα ότι έτσι ο Θεός θεράπευσε πνευματικά και υλικά και τον άνθρωπο. Ότι δηλαδή για να θεραπευτεί ο άνθρωπος, για να σωθεί ο άνθρωπος, έπρεπε ο Θεός να γίνει άνθρωπος και έγινε άνθρωπος και πέθανε και δια του θανάτου του μας έσωσε. Τα πράγματα έτσι όπως λέγονται είναι υπεραπλουστευμένα και μάλιστα θα έλεγα και διεστραμμένα. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ο Θεός έσωσε τον άνθρωπο όχι δια του ομοίου, αλλά δια του παντελώς ανομοίου. Δηλαδή εμείς δεν σωθήκαμε οι άνθρωποι στην Εκκλησία και δεν σωζόμαστε γιατί μετέχουμε στο σώμα, γιατί προηγουμένως είχε μετάσχει ο Χριστός στην οντότητα του ανθρώπου απλώς, δηλαδή πήρε ψυχή και σώμα, αλλά σωζόμαστε και δεν σωζόμαστε γιατί κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού ως προς την ανθρωπίνη φύση, αλλά γιατί αυτή η ανθρωπίνη φύση την οποία προσέλαβε και στην οποία εμείς μετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, μας γίνεται η γέφυρα για την θεότητα που παίρνουμε μέσα μας. Δηλαδή, τόσο ο θάνατος του Χριστού ήταν ζωοποιός, επειδή ήταν εμπλουτισμένη η ανθρώπινη φύση η οποία και πέθανε ως θνητή στο Σταυρό, νίκησε τον θάνατο ως ζωή που ήτανε. Και όχι ότι το αναμάρτητο σώμα του Χριστού νίκησε τον θάνατο. Έτσι λοιπόν και στη Θεία Κοινωνία μετέχουμε σε αυτήν την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, στο σώμα και στο αίμα του, όχι όμως ότι αυτά καθεαυτά μας σώζουν, μας σώζει η θεότητά του η οποία ενώθηκε οντολογικώς με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό είπα σωζόμαστε δια του εντελώς ανομίου. Το εντελώς ανομίο λοιπόν είναι η άκτιστη θεοποιός χάρη η οποία παρέχεται
και από όλα άλλωστε τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ειδικότερα για τα θαύματα του Χριστού που εμφανίζουν επίσης οι ομοιοπαθητικοί ότι έγιναν δια του ομοίου, όπως η περίπτωση του τυφλού, και αυτό είναι τελείως άστοχο, διότι ο πυλός που δημιούργησε η σύελος του Χριστού που έφτισε και έκανε την λάσπη δεν ήταν η λάσπη η οποία έκανε τα μάτια, αλλά ήταν η ζωοποιός σύελος του Χριστού, δηλαδή η θεότητα, όπως δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως ότι είπε και γένοντο τα πάντα όλα μόνο με το λόγο του, αλλά ο λόγος δεν το κάνει, είναι ο Θεός λόγος, είναι η θεότητα που το έκανε. Έτσι και στην περίπτωση του Αδάμ που λέει ότι πήρε χώμα και έπλασε τον Αδάμ, δεν ήταν το χώμα που μας έκανε εμάς μια βελτιωμένη έκδοση ας πούμε ανώτατη, αλλά εκείνο που μας έδωσε την ζωή ήταν αυτό το θείο εμφύσιμα. Δηλαδή ο άνθρωπος πήρε το καθομοίωση από τον Θεό ως θεότητα με την οποία μπορούσε να κοινωνεί με τον Θεό. Άρα εκείνο που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο και στη δημιουργία και στην αναδημιουργία του είναι το παντελώς ανώμιο. Δεν θέλω επί του παρόντος να μπω σε άλλες επιμέρους λεπτομέρειες της ομοιοπαθητικής, μπορώ όμως να προαναγγείλω ότι θα εκδοθεί τον επόμενο μήνα κιόλας, τον Ιούνιο δηλαδή, θα εκδοθεί ένα βιβλίο που έχει συγγραφεί από το ζεύγος Ιφτίμε, έχει μεταφραστεί από τα αγγλικά στα ελληνικά από τον συνάδελφο της Ιατρικής Σχολής, τον καθηγητή τον κύριο Καρακατσάνη, και έχουμε γράψει από κοινού έναν πρόλογο για αυτήν την μελέτη, στην οποία εκτίθενται τα ιατρικά εκ μέρους του ιατρού καθηγητή και τα θεολογικά εκ μέρους μου ως θεολόγου, και δίνουμε φρονώ την απάντηση της Εκκλησίας επί τη βάση και των χωρίων τα οποία χρησιμοποιούνται από τους πατέρες και διαπνέουν και νοηματοδοτούν αυτή τη μελέτη, η οποία νομίζω ότι θα απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα με κάθε λεπτομέρεια. Καταλαβαίνουμε ότι εσείς δεν συμμετέχατε σε αυτό το συνέδριο, επειδή ο διοργανωτής του συνεδρίου είναι πράτη την ομοιοπαθητική, ναι, που είναι εναντίον της... Ναι, ακριβώς. Δεν έχω τον άνθρωπο συγκεκριμένα, δεν τον γνωρίζω προσωπικώς, δεν έχω έρθει σε κάποια επικοινωνία μαζί του, δεν έχω επομένως τίποτε απολύτως μαζί του, παρά μόνο με την ομοιοπαθητική, με την οποία μιλάμε τώρα για την επιστήμη αυτή γενικότερα, αν μπορεί να ονομαστεί επιστήμη δεν ξέρω ακριβώς, γιατί κινείται στις παρυφές της ιατρικής ως παραϊατρική τροποντινά, έτσι έχω πληροφορηθεί. Πάντως δεν μπορεί η μέθοδος αυτή, μιλώ ως θεολόγος και ως πιστός, δεν μπορεί να θεμελιωθεί σε καμία περίπτωση θεολογικά, αλλά απέναντίας είπα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο αυτό το οποίο μας σώζει μέσα στην Εκκλησία ή μας θεραπεύει μέσα στην Εκκλησία. Μας θεραπεύει δηλαδή η αγιαστική χάρη του Θεού την οποία παίρνουμε. Δεν είναι το νερό που μας αγιάζει, αλλά είναι η άκτιστη θεοποιός χάρη που βρίσκεται μέσα στο νερό, είτε του βαπτίσματος είτε του αγιασμού και σε όλες τις λειτουργικές πράξεις της Εκκλησίας. Βεβαίως χρησιμοποιούνται τα υλικά, βεβαίως δεν είναι η Εκκλησία κατά των υλικών, αφού αυτό το κατεξοχήν υλικό πράγμα, ο άρτους και ο ίνος, γίνονται σώμα και αίμα του Χριστού, και μέσα από αυτό εμείς κοινωνούμε στην θεότητα. Αυτό είναι το σημενόμενο. Έτσι σωζόμαστε. Να κατανοήσουμε ότι ήταν παραπληροφορία στην εφημερίδα Λουμίνα του Ρουμανικού Πατριαρχείου ότι εσείς συμμετέχατε σε αυτό το συνέδριο. Σίγουρα είναι ως
από του αποτελέσματος κρίνοντας ότι είναι παραπληροφόρηση. Δεν μπορώ όμως να μιλήσω για προθέσεις. Θεωρώ ως την καλύτερη εκδοχή πως δεν προσέχθηκε όσο θα έπρεπε να πιστοποιηθεί αν πράγματι ήμασταν ή δεν ήμασταν. Πάντως το λέγω κατηγορηματικά, ανεξάρτητα από τις προθέσεις, όποιες και αν είσαι, το αποτέλεσμα ήταν πως υπάρχει μία παραπληροφόρηση στο κοινό της Ρουμανίας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που συνεπάγεται εμφανίζεται να είναι πως εμείς οι εξ Ελλάδος ακαδημαϊκοί θεολόγοι, εκφράζοντας τι άλλο από την θεολογία της Εκκλησίας, είμαστε σύμφωνοι με την ομοιοπαθητική. Δηλώνω λοιπόν απερίφραστα ότι δεν είμαι υπέρ των θέσεων της ομοιοπαθητικής στο μέρος εκείνο που αναφέρονται στην Εκκλησία και στη θεολογία της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά Δημήτρη Τσελεγίδη. Παρακαλώ.